Ψέματα, κύριε Βίτσα. Κύριε Βίτσα. Η Βολιβία, το Παπαγκάντες. Μίλησε μόνο σας. Ελάτε παρακαλώ, παιδιά, κλείνουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ελάτε, κύριε Παπαμίκο, τα δικά σας μοντέλα ήταν αυτά και δεν είναι μοντέλα τα οποία πέτυχαν. Ένα αυτό. Δεύτερον, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Τσίπρας άρα λέει το πρωί και άλλα λέει το βράδυ. Και σταματήστε αυτό το παραμυθάκι ότι θα αλλάξετε εσείς στην Ευρώπη και δεν πρόκειται να αλλάξετε στην Ευρώπη. Εμείς λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Ο κύριος Σαμαράς είχε πει ότι στόχος μου είναι να αποκτήσει ξανά αξιοπιστία η χώρα στο εξωτερικό. Έγινε. Στόχος μου είναι να αποκτήσει η χώρα πρωτογενές πλειοψηφίες. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Στόχος μου είναι να αποκτήσει, αποκτήσει η χώρα πρωτογενές πλειώνασμα. Έγινε. Στόχος μου είναι να μειώσουμε μόνο το ΦΠΑ στην εστίαση. Μόνοι μας, διότι ήταν τότε αντιμνημονιακή εσείς. Στόχος μου ήταν να αποκτήσει η χώρα, να μειώσουμε το ΦΠΑ. Έγινε. Στόχος μου είναι να επιστρέψουμε στις αγορές. Έγινε. Στόχος μου να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη. Γίνεται. Στόχος τώρα του Πρωθυπουργού. Σας λέω όχι. Δεν σας παρουσιάζω μια εικονική πραγματικότητα. Σας λέω αυτά που έχουν γίνει. Αυτά που είπε, αυτά έχουν γίνει. Στόχος από εδώ και πέρα είναι να ασχοληθούμε με την καθημερινότητα. Με την καθημερινότητα του κάθε Έλληνα πολίτη, ώστε πραγματικά να δει ο κάθε ένας. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο συνταξιούχος, ο κάθε ένας από εμάς να δει αλλαγή στην τσέπη του. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μισό λεπτάκι λίγο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να θυμόμαστε όμως, κύριε οικονομού. Να θυμόμαστε. Διότι ένα κόμμα το 2010 ψήφισε ένα μνημόνιο και λέγανε όλοι ότι είναι αντιμνημονιακή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πηγαίνετε το 10 με 180 να μην έχουμε τέτοιες ιστορίες. Βγαίνει ο κύριος Παπαδημούλης σήμερα και λέει καλύτερα το 1,5% επιτόκιο του μνημονίου, λέει ο κύριος Παπαδημούλης. Αυτός είναι ο στόχος μας και εκεί πέρα θα επικεντρωθούμε. Και επικεντρωνόμαστε κυρίως σε δύο πυλώνες. Ένας στόχος είναι η οικονομία και το δεύτερο είναι η συνταγματική αναθεώρηση και αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Αν χάσετε, έρθετε δεύτερο κόμμα. Υπάρχει θέμα για την κυβέρνηση? Δεν υπάρχει κανένα θέμα για την κυβέρνηση. Αν χάσει τι εκλογέ, υπάρχει θέμα. Ποιε εκλογέ? Δεν καταλαβαίνω. Έχουμε εθνικέ εκλογέ. Συγγνώμη, τι είναι αυτό? Κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Παπαμίκο. Παιδιά, κλείσαμε. Ευχαριστούμε.